Καλωσορίζω ευθύς αμέσως την κυρία Στέλλα Ρεχοντάκη με Καλογεράκη. Τι κάνετε? Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Δουλγεράκη για την πρόσκληση. Χαιρετίζω και εσάς και τους ακροατές μας. Ενώνετε τη δύναμή σας με τον Αλέξη Καλοκαιρινό. Να μας πείτε γιατί. Με τον Αλέξη είναι η τρίτη φορά που θα ζητήσω τη ψήφο των συνδημοτών μας. Αυτή τη φορά με τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό, με τον οποίο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, με φιλική σχέση. Είναι, έχω πει και άλλες φορές ότι ο Αλέξης ο Καλοκαιρινός είναι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, είναι άνθρωπος της προσφοράς, μιας προσφοράς όμως που δεν διατυμπανίζει, είναι μορφωμένος, είναι ηρακλειώτης, είναι μεθοδικός, είναι οργανωτικός και αποτελεσματικός, ανιδιοτελής, δεν έχει ανάγκη ούτε από θέσεις, ούτε από καρέκλες. Και νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που μπορούμε να τον εμπιστευτούμε. Εγώ τουλάχιστον τον εμπιστεύομαι πολλά χρόνια. Έχει ένα οραματικό πρόγραμμα για την πόλη και νομίζω ότι είναι και ικανός μαζί με την όλη ομάδα που έχει δημιουργήσει τώρα να το πραγματοποιήσει. Η Στέλλα Γερχοντάκη, θέτοντας για τρίτη φορά υποψηφιότητα, όπως είπατε και στην αρχή του λόγου της, από την ενασχόλησή της με τα κοινά μέχρι σήμερα, τι είναι αυτό το οποίο έχει αποκομίσει, τι μετράει με την ενασχόληση αυτή στα κοινά, με τις πίκρες αν θέλετε, ή με την προσφορά του έργου και τις αλλαγές που ενδεχόμενα οφείλονται και σε εκείνη ή στηρίχθηκαν σε δικές της ιδέες και προτάσεις? Κυρία Δουλγεράκη, επειδή έχω ασχοληθεί με τα κοινά, με τον σύλλογο το δικό μου περισσότερο, επί 30 χρόνια ήμουνα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, με τα 12 χρόνια από αυτά να είμαι πρόεδρος του Συμβολιογραφικού Συλλόγου Αφετείου Κρήτης. Και έτσι με προέτρεψαν και οι συνάδελφοι να ασχοληθώ περαιτέρω και με το Δήμο. Το 2014 κατέβηκα, το 2019 έχω ασχοληθεί με πολλά θέματα, με έχουν δοθεί διάφορες αρμοδιότητες. Νομίζω ότι τα κατάφερα καλά από όπου πέρασα, γιατί σε αυτό βοήθησε και η επαγγελματική μου ενασχόληση και η εργασία μου, όπως ξέρετε ήμουν συμβολιογράφος. Ναι. Βοήθησε πολύ σε αυτό, δούλεψα όσο μπορούσα, προσέφερα όσο μπορούσα. Μπορεί σε κάποιους να άρεσε, μπορεί σε κάποιους να μην άρεσε. Δεν θα μείνω σε αυτό, δεν θα μείνω σε αυτό. Θέλω να συνεχίσω να προσφέρω. Έχω χρόνο μετά από την προσωπική μου περιπέτεια. Έχω χρόνο και ξέρετε, ένας άνθρωπος που έχει μάθει να δουλεύει πολλές ώρες, δεν είναι εύκολο να μείνει πίσω ή να καθίσει σπίτι του. Και έτσι σκέφτηκα πάλι να βοηθήσω τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό, γιατί νομίζω ότι αξίζει ένας τέτοιος δήμαρχος για το Ηράκλειο, ο οποίος έχει πολλές, σαν να είπα, κοινωνικές ευαισθησίες και προσφορά, και μία προσφορά που δεν τη διατυμπανίζει προς τα έξω, γιατί ξέρετε υπάρχουν και τα πολύ ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Ως αντιδήμαρχος όμως εγώ, δημοτικής περιουσίας, πολεοδομίας, τώρα παιδείας και πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ, νομίζω ότι έχω βάλει ένα λιθαράκι σε όλες αυτές τις αρμοδιότητες που μου δόθηκαν. Με κάποιες πικρίες ενδεχομένως κάποιες φορές, αλλά να σας πω κάτι, είναι περισσότερο η ευχαρίστηση που νιώθει κανείς όταν προσφέρει, ακόμα και αν παίρνει κάποιες πικρίες. Τις βάζω στην άκρη. Μέσα από τους τομείς που αναφέρατε πριν από λίγο, με την ενασχόλησή σας με τα κοινά, που για εσάς πρέπει σε μια νέα περίοδο και εφόσον εκλεγείτε σαφέστατα η κυρία Στέλλα Ρεχοντάκη, να τεθούν βάσεις προτεραιότητας για να μπορέσουν να προχωρήσουν πράγματα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την ώρα? Κυρία Δουλγεράκη, ο Δήμος Ηρακλείου όπως και όλοι οι Δήμοι δυστυχώς είναι δέσμοι της γραφειοκρατίας και της αγκύλωσης που υπάρχει στον κρατικό μηχανισμό. Θα ξεκινήσω από εκεί που ξεκινάνε όλοι, ή τα παράπονα των δημοτών, την καθημερινότητα,
την καθημερινότητα, όλοι το λένε, την καθημερινότητα που έχει να κάνει με τα σκουπίδια, με το νερό, με τους δρόμους. Θέλω να σας πω ότι αυτή η πόλη δεν είναι παραμελημένη, δεν είναι αφημένη στην τύση της. Ο κάθε δήμαρχος έβαλε το λιθαράκι του μέσα από συνθήκες και καλές πολλές τα προηγούμενα χρόνια, καλύτερες, αλλά και μέσα από πολύ αντίξωες συνθήκες όπως περάσαμε τελευταία. Πανδημία, σεισμό, πλημμύρες και δυστυχώς ακόμα δοκιμάζεται η χώρα μας. Θέλω να σας πω ότι αντιμετώπισα στη μεν δημοτική περιουσία πάρα πολλές δυσκολίες να καταγραφούν τα ακίνητα, να καταγραφεί η σχολική περιουσία η οποία και καταγράφηκε μόνο με το τμήμα δημοτικής περιουσίας, χωρίς εξωτερική βοήθεια. Μιλάμε ότι διαβάζομαι τα συμβόλαια και τις διαθήκες με το μεγεθυντικό φακό, γιατί είναι πολύ παλιά και θα πρέπει όλα αυτά να επικαιροποιηθούν. Τα σχέδια να βαλτώνουν στην πολεοδομία, γιατί είναι συγκεντρωμένα στο υπεχοδέ, υπεκά όπως λέγεται τώρα, και τα ψάχναμε στα ντουλάπια με αποτέλεσμα να έχουν περάσει χρόνια και χρόνια, 20-30 χρόνια, να πρέπει να γίνει επικαιροποίηση γιατί έχει αλλάξει ο νόμος, να πρέπει να έρθουν τα τοπογραφικά με τις συντεταγμένες σήμερα, να οριοθετηθούν ρέματα, ρήγματα κτλ. Καταλαβαίνετε ότι ένας δήμος που αντιμετωπίζει τέτοια δυσκολία και δυστοκία είναι πολύ δύσκολο να κινηθεί, και από τα πρώτα μελήματα, όπως είπε και ο κύριος Καλοκαιρινός, είναι πραγματικά ο οργανισμός του Δήμου, δηλαδή ο κανονισμός λειτουργίας του Δήμου. Θα πρέπει άμεσα αυτό να επικαιροποιηθεί, αυτός ο κανονισμός λειτουργίας, να δημιουργηθούν νέες διευθύνσεις και νέες θέσεις και να στελεχωθούν οι Δήμοι ανάλογα με τις ανάγκες τους και όχι αυτά που τα Υπουργεία θεωρούν ότι πρέπει να έχουν οι Δήμοι. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Οι καθαρίστριες, που τώρα υπάρχει πολύ έντονο πρόβλημα, δεν είναι της αρμοδιότητάς μου, αλλά δεν μπορώ να κλείνω και τα μάτια σε αυτό. Εννοείται στα σχολεία. Ακριβώς. Βγήκε ένας νέος νόμος που λέει πόσες καθαρίστρες πρέπει να είναι σε κάθε σχολείο. Ξέρετε ότι με αυτό το νόμο υπολογίζονται μόνο οι αίθουσες οι διδακτικές. Τα σχολεία δεν έχουν μόνο διδακτικές αίθουσες. Έχουν άλλους χώρους. Αυτοί όμως οι χώροι πρέπει να καθαριστούν. Με αποτέλεσμα ο Δήμος να παίρνει επιπλέον προσωπικό, γιατί δεν μπορεί να τα αφήσει, και να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του με 1 εκατομμύριο περίπου. Αυτό από πέρυσι ή από φέτος? Από πρόπερσι. Από πρόπερσι. Φέτος το προσωπικό καθαριότητας, μισό λεπτό, το προσωπικό καθαριότητας μόνο για τις αίθουσες διδασκαλίας, για τους επιπλέον χώρους του σχολείου, αύριος χώρος ή άλλες αίθουσες δραστηριότητας των παιδιών, αίθουσες πολλαπλών και τα λοιπά, δεν τις υπολογίζει, με αποτέλεσμα να βγαίνει μικρότερος αριθμός των καθαριστριών που πρέπει να προσληφθούν. Μάλιστα. Ο Δήμος όμως πρέπει να τα καλύψει όλα, όλους τους χώρους. Έχουμε 60-70 καθαρίστρες σε 260 σχολεία. Θα βγουν οι οριστικοί πίνακες αύριο. Σας είπα, δεν είναι της αρμοδιότητός μου, είναι αντιδημαρχία του κυρίου Περιστινάκη. Αλλά καταλαβαίνετε ότι και εγώ δεν μπορώ να... Από τη στιγμή που ασχολείστε με τον τομέα αυτό, 60 λέτε 60 με 70 μόνιμες έτσι, θέσεις σε 260 σχολεία διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου. Ακριβώς, από νηπιαγωγεία στην περιφέρεια μέχρι τα μεγάλα σχολικά συγκροτήματα στην πόλη. Μάλιστα. Όλα αυτά τα οποία αποτελούν τις περισσότερες φορές τροχοπέδι, γύρουν ενστάσεις, εντάσεις και όλα τα υπόλοιπα τα οποία καταγράφονται σε αυτή την πολύ δύσκολη καθημερινότητα του κόσμου. Σχέδια πόλεων, ναι, που υπάρχουν ακόμα στο Υπουργείο 20-30 χρόνια, δεν έχουν πάει παρακάτω. Έχει αλλάξει ο νόμος, γιατί τώρα θα πρέπει, πρώτα απ' όλα σας είπα προηγουμένως, ορισμός διαθέτηση ρεμάτων, ρηγμάτων, αλλάζει το καθεστώς. Βλέπετε ότι οι καιρικές συνθήκες και η κλιματική αλλαγή επιβάλλουν νέες συνθήκες που θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτά. Επίσης τη χρηματοδότηση των Δήμων, η οποία έχει φτάσει σχεδόν στο μηδέν. Η υποστελέχωση των Δήμων.
Είναι πάρα πολλά, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει ένα Δήμο σήμερα. Νομίζω ότι ο Αλέξης ο Καλοκαιρινός είναι ένας άνθρωπος μεθοδικός και οργανωτικός, διεκδικητικός. Στις όποιες δομές διαχειρίζεται μέχρι σήμερα, τις έχει διαχειριστεί με εξαιρετικά καλά αποτελέσματα. Τα ιδρύματα, την ΕΚΙΜ, το μουσείο, τον κοινωνικό χώρο. Νομίζω ότι θα είναι ένας καλός επόμενος δήμαρχος. Κυρία Αρχοντάκη, σας ευχαριστώ για την συνομιλία αυτή. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ και σε εσάς εύχομαι. Γεια σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.